Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1087. Είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, κεφάλαιο Β και εδάφιο 8. Σελίδα λοιπόν 1087, δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Αποκάλυψης του Ιωάννου, Β κεφάλαιο και εδάφιο 8. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον. Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ως της έγινε νεκρός και έζησε. Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψην και την πτωχίαν. Είσαι όμως πλούσιος. Και τη βλασφημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του σατανά. Μη φοβούμι δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλει να βάλει την άσεξη μόνη φυλακήν, δια να δοκιμαστείτε. Και θέλετε έχει θλίψην 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Και θέλω σι δώσει το στέφανον της ζωής. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο Νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αμήν. Μια εκκλησία ιδιαίτερα ευλογημένη, ένας ποιμένας τότε που λέγεται ότι ήταν ο Πολύκαρπος, ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δοκιμάστηκε και πέθανε βασανισμένος από θηρία εκείνη την εποχή. Όμως εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία γράφει ο Θεός για τις εκκλησίες στην Αποκάλυψη είναι για όλους μας, για κάθε στιγμή, ιδιαίτερα δε για τις έσχατες ημέρες. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ιστορική αναδρομή της Εκκλησίας του Χριστού. Από την αρχή, δηλαδή η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μετά η Διοκομμένη Εκκλησία, μετά η Κοσμική Εκκλησία, μετά η Εκκλησία του Συμβιβασμού, η νεκρή και με μεγάλη θύμη Εκκλησία, η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών της Φιλαδελφίας και η Αποστατημένη Εκκλησία μετά. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το θέμα μας εμάς είναι ένα, ότι απευθύνεται ο Λόγος του Θεού σε εμάς. Και εμείς σήμερα θα σκεφτούμε και θα σταθούμε σαν Εκκλησία των Σμυρναίων, γιατί θα δούμε ότι έχουμε πολλά κενά, πολλά κοινά σημεία τις έσχατες αυτές οι μέρες. Ο Κύριος λοιπόν στέλνει στον άγγελο, και αν θεωρήσουμε ότι είναι σωστή η ερμηνεία ότι ο άγγελος είναι ο ποιμένας στην Εκκλησία, στην αλήθεια, στην πραγματικότητα στέλνει στον άγγελο και μέσα από τον άγγελο της Εκκλησίας σε όλη την Εκκλησία. Και αποκαλύπτεται σε αυτή την Εκκλησία, αφενός μεν σαν πρώτος και έσχατος, δηλαδή όλα είναι μέσα σε αυτόν, δεν υπάρχει κάτι που είναι έξω από αυτόν, από το θέλημά του, τίποτα δεν υπάρχει, τίποτα είναι που δεν το γνωρίζει, τίποτα είναι που δεν γίνεται γιατί ο Θεός το επιτρέπει και το κάνει. Είναι ο πρώτος, αλλά είναι και ο έσχατος. Και εμείς είμαστε κάπου ανάμεσα. Μέσα στο θέλημά του βεβαίως. Αλλά έχει και ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Είναι αυτός που έγινε νεκρός και έζησε. Εάν δεν πέθαινε, Ανάστασης δεν θα υπήρχε. Αν ανέζησε, είναι γιατί προηγούμενα πέθανε. Αλλά πέθανε όχι έτσι πως ήθελε αυτός, ο άνθρωπος Ιησούς ο Ναζωραίος, αλλά έτσι όπως ήθελε αυτός ο οποίος τον απέστειλε. Αυτός ο οποίος τον εγέννησε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Αυτός ο οποίος τον αποκάλεσε Υιό μου μονογενή, ον εν το κόλπο του πατρός. Αυτός ο οποίος τον αποκάλεσε Υιό μου πρωτότοκο και πρωτότοκο πάσης φύσεως δια της Αναστάσεως αυτού. Πέθανε λοιπόν, έζησε και πέθανε κατά το θέλημα αυτού, του πατρός του,
και ο Θεός τον ανέστησε με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού δια του Πνεύματος του Αγίου. Και όχι μόνο τον ανέστησε, αλλά και τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος, και τον έθεσε υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο στον αιώνα τούτο αλλά και στο μέλλοντα αιώνα, και επιπλέον τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού, και τον έθεσε αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού και το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Επειδή λοιπόν πέθανε, έτσι όπως ο Πατέρας του ήθελε, γι' αυτό και ανέζησε και είναι ζωντανός σήμερα και ζει εις τους αιώνες των αιώνων. Ώστε με παρησία είπε, εδόθησε με πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός λοιπόν, ο Κύριος, ο Ιησούς, έστειλε αυτή την επιστολή, αυτό το γράμμα, αυτή τη φανέρωση, αυτή την αποκάλυψη σε αυτή την εκκλησία, λέγοντας ότι εγώ ξέρω όλα τα έργα σου. Όλα τα έργα του καθενός μας. Όλα τα έργα σου. Όλα. Και τη σκέψη σου και τις επιθυμίες σου και τον αγώνα σου και την προσευχή σου και την εξήτησή σου και την αγωνία σου και το φόβο σου και τη δοκιμασία σου. Εγώ τα ξέρω όλα. Τίποτα δεν είναι έξω από τον πρώτο και τον έσκατο. Τίποτα. Τα τείχη της ζωής σου είναι ζωγραφισμένα στις παλάμες μου. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου είναι ζωγραφισμένη στην παλάμη μου. Ξέρω λοιπόν τη θλίψη σου, ξέρω και ότι έχεις, είσαι σε πτωχία. Είσαι σε δυσκολία. Είσαι σε ανέχεια. Είσαι σε ταλαιπωρία. Σε δυστυχία. Όμως εγώ σε πληροφορώ ότι είσαι πλούσιος. Και ο πλούτος σου δεν είναι γήινος, αλλά είναι ουράνιος. Και είσαι πλούσιος και μπορεί μόνο ο Χριστός να το πει, γιατί ξέρω τα έργα σου. Και ξέρω και τη θλίψη σου και ξέρω τα πάντα. Ακόμη ξέρω και αυτούς που σε βλασφημούνε και σε ονειδίζουνε και σε ευδελίτονται ακόμη και μέσα και έξω από το κοντινό σου περιβάλλον. Το ξέρω. Ξέρω και αυτούς που γελάνε και ειρωνεύονται, που πληγώνουνε και πονάνε. Και ξέρω ότι αυτοί λένε ότι είναι και παιδιά του Θεού. Αλλά εγώ σου λέω ότι λένε ψέματα. Και τώρα έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να αποκαλύψει τα σχέδιά Του. Να αποκαλύψει στην Εκκλησία της Σμύρνης αυτά που σχεδιάζει να κάνει. Γιατί είναι Θεός που έκαμε, κάμει και κάνει τα πάντα. Μη φοβηθείς καθόλου
από αυτά τα οποία πρόκειται να πάθεις. Μη φοβηθείς. Εγώ το κάνω, εγώ το επιτρέπω, εγώ το φέρνω. Μη φοβηθείς για αυτά που πρόκειται να έλθουνε. Μη φοβηθείς για αυτά τα οποία πρόκειται να πάθεις. Σε πληροφορώ με τα βεβαιότητος ότι ο διάβολος τον αφήνω να βάλει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστούν όλοι. Τι θα πει φυλακή? Στέρηση ελευθερίας. Στέρηση ελευθερίας σημαίνει δεν κάνω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι μπορώ. Μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο περιβάλλον. Δεν τρώω ό,τι θέλω. Τρώω ό,τι βρίσκω. Δεν κοιμάμαι όπου θέλω. Κοιμάμαι όπου βρίσκω. Ακόμη και δεν σκέφτομαι ό,τι θέλω. Είναι βαριά η φυλακή. Όταν την κάνει ο διάβολος, επιτρέποντας σε αυτόν από το Θεό. Βαριά η φυλακή του διαβόλου. Σκληρή. Αλλά απαραίτητη. Όχι εν αδικία, όχι εν κακία, όχι τυχαία, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο. Και το πρώτο είναι για να δοκιμαστείτε. Στη θλίψη του άλλου, πρόσεξε, εσένα δοκιμάζει ο Θεός. Στη φυλακή του άλλου, πρόσεξε, εσένα δοκιμάζει ο Θεός. Στη δυστυχία και στην ανέχεια του άλλου, πρόσεξε, εμάς δοκιμάζει ο Θεός. Γιατί πρέπει να βρεθούμε δόκιμοι. Αλλά όχι μόνο για μας. Ένα πράγμα δεν έχει αυτή η ευλογημένη εκκλησία. Και δεν έχει, δεν το ομολογεί ο Χριστός. Δεν έχει υπομονή. Σε άλλες εκκλησίες βλέπετε, στην Εφέσο που βλέπω παραδείγματος χάρη, υπέφερες, έχεις υπομονή, εκοπίασες. Σε όλες τις εκκλησίες βλέπει ο Θεός ότι έχεις υπομονή. Η Σμύρνη και ο ποιμένας Σμύρνης δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Αλλά είναι απαραίτητο. Έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε τέλειο το θέλημα του Θεού ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Χρειαζόμαστε λοιπόν υπομονή. Χρειάζεται η Εκκλησία της Σμύρνης υπομονή την οποία δεν έχει. Η θλίψης λοιπόν εργάζεται υπομονή, αλλά η θλίψης δεν είναι για πολύ, είναι για λίγο. Είναι μεγάλη, είναι επώδυνη, είναι φυλακή, αλλά είναι για λίγο. Για 10 μέρες. Που δεν περνάνε όμως, είναι για λίγο. Δεν χρειάζεται θλίψη περισσότερη από 10 μέρες η Εκκλησία και ο άγγελος της Εκκλησίας της Σμύρνης για να αποκτήσουν αυτό το οποίο δεν έχουν, που είναι υπομονή. Δεν χρειάζεται περισσότερο θλίψη, τόσο είναι αρκετή. Αλλά εάν δεν μάθεις να κάνεις υπομονή, πώς θα γίνεις πιστός έως θανάτου? Το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί λέει η Γραφή, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Εάν απέκαμες, εάν δεν αντέχεις να προχωρήσεις, πώς θα φτάσεις στο τέλος? Αν κουράστηκες να τρέχεις με πεζούς, πώς θα ανταγωνιστείς, θα συναγωνιστείς με υπείς? Γιατί μέσα από τη φυσική ζωή μας εργάζεται ο Θεός την πνευματική μας τελειοποίηση.
μέσα από τη δυστυχία του Ιώβ εργάστηκε σε αυτόν αυτό που δεν έχει άλλος άνθρωπος ίσως μέχρι τώρα. Με άκουγες με τα αυτιά σου, τώρα Ιώβ θα με βλέπεις με τα μάτια σου. Κανείς δεν είδε το Θεό ποτέ και έζησε, και δεν ξέρουμε και πως έβλεπε πλέον ο Ιώβ το Θεό, αλλά όμως του το υποσχέθηκε. Δεν είμαι ευχαριστημένος Ιώβ με το να είσαι ευθύς, φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος από το κακό, δίκαιος, μεγαλύτερος και τέλειος από όλους τους συγχρόνους σου. Δεν είμαι ευχαριστημένος Ιώβ να με ακούς με τα αυτιά σου. Θέλω να με βλέπεις με τα μάτια σου. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ένα κρίσιμο ερώτημα. Δύσκολο, μην βιαστούμε να απαντήσουμε. Θέλεις να σε κάνει ο Θεός να τον βλέπεις με τα μάτια σου? Μην βιαστείτε. Μην βιαστείτε. Σάι Γκάμπολ, τα ηλε επέρθιε σκράβια, εγώ είμαι ο Κύριος, ναι, είδου εγώ ανοίγω τους οφθαλμούς πάντων ημών, για να γνωρίσετε τη δόξα μου, να είδετε το πρόσωπό μου και να απολαύσετε τη δύναμη της Αναστάσεως μου, λέγει Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Θεός, βικάτορες αλπράβια κράντο, πρίσιετε βιεκάντια σάβελα παύλα. Αλληλούια. Κύριε μου, σε ευχαριστούμε. Βλέπετε, αδερφοί, δεν είναι ανάγκη να πάρουμε εμείς απόφαση. Είναι αποφασισμένο από το Θεό. Καθίστε. Δεν είναι ανάγκη αυτό που είπα εγώ να το εξητήσουμε. Το σχέδιο του Θεού είναι αποφασισμένο. Στις έσχατες ημέρες θα ανοίξει τους οφθαλμούς των τυφλών. Θα κάνει να βλέπουν αυτοί που δεν βλέπουνε. Θέλει να δημιουργήσει μία εκκλησία ευλογημένη, ένδοξη, αγία. Μία χουσαριτίδα, η κοιλίδα, η τίτων τιούτων, μία εκκλησία έτοιμη για την αρπαγή της εκκλησίας. Είναι αποφασισμένο να μην ακούμε πλέον με τα αυτιά μας το Λόγο του Θεού και τη δόξα του Κυρίου, αλλά με τα μάτια μας να βλέπουμε το πρόσωπό Του και να ζούμε τη δύναμη της Αναστάσεως Του. Χάρις, 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 έλεος. Αλλά όπως ο Θεός κάνει έλεος σε μας και τον δοκιμάζουμε πολλές φορές το Θεό, έτσι όμως δοκιμάζει και εμάς ο Θεός. Γιατί είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι η κρίση, κρίση, αυτός που δεν κάνει έλεος, η κρίση σε αυτόν θα είναι ανήλεος. Και μόνο το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Θλίψεις 10 ημερών για να αυξηθεί η υπομονή και να δοκιμαστούν οι καρδιές. Γιατί θέλει ο Θεός όλη την εκκλησία των Σμυρναίων να την αναβαθμίσει, να την ευλογήσει ιδιαίτερα. Όλους, μηδενός εξαιρουμένο. Και όταν κατανοήσουμε, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όμως σήμερα, αδέλφοι, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πρέπει να κάνουμε υπομονή στην ταλαιπωρία τη δική μας. Πρέπει να κάνουμε υπομονή στην ταλαιπωρία του άλλου. Πρέπει να κάνουμε υπομονή σε κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας απρόβλεπτο, δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το περιμένουμε, δεν το φανταζόμαστε, αλλά ο Θεός το φέρνει και το κάνει. Και κάμνοντας υπομονή, ας έρχομεν έργον τέλειο. Τέλειο. Και όπως είπαμε, το τέλειο αρχίζει από την ταπείνωση για να βρούμε χάρη από το Θεό, και σφραγίζεται με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη.
Αλλά ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν όλα αυτά τα οποία ο Θεός μέσα από το Ευαγγέλιο Του μας δίδαξε, μας διδάσκει και θα συνεχίζει να μας διδάσκει. Γίνου λοιπόν πιστός μέχρι θανάτου. Μέχρι το τέλος της ζωής σου. Πότε, πόσο θα κάνω υπομονή μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Μέχρι πότε, 10 μέρες, μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει, εμείς θα κάνουμε υπομονή. Υπομονή στην ταλαιπωρία, υπομονή στον ονειδισμό, υπομονή στην κατηγόρια, υπομονή στη βλασφημία, υπομονή στη φυλάκιση, υπομονή σε όλα, δικά μας και του πλησίον μας. Μην τον αφήσουμε αυτόν που δοκιμάζεται, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι «ελεήστε με», φωνάζει ο Ιώβ, «ελεήστε με, αυτό χρειάζομαι, ελεήστε με». Έλεος και αγάπη χρειάζεται αυτός που δοκιμάζεται. Αλλά και αν εσύ δοκιμάζεσαι, υπομονή και έργο τέλειο. Μέχρι το τέλος. Γιατί τότε θα σου χαριστεί ο στέφανος της ζωής, η τιμή και η δόξα από τον ίδιον τον Χριστό. Γι' αυτό σήμερα όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς την Εκκλησία. Και όλοι μας χρειαζόμαστε να έχουμε ότα πεπαιδευμένων, να ακούμε καλά, προσεκτικά, γιατί έτσι θα νικήσουμε. Ένας αγώνας. Ο αγώνας δεν τέλειωσε. Συνεχίζεται. Ένας αγώνας στα βιωτικά, ένας αγώνας στα οικογενειακά, ένας αγώνας σαν πατέρας και μάνα, ένας αγώνας σαν παιδιά, ένας αγώνας σαν αδέλφια, ένας αγώνας σαν εκκλησία, ένας αγώνας σαν παιδί του Θεού στην παρουσία του Θεού. Ένας αγώνας στην προσευχή, στην νηστεία, στην εξήτηση. Ένας αγώνας ασταμάτητος, σκληρός, τον οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει, πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου αν θέλεις να έρθεις πίσω μου. Πρώτον, να παρνηθείς τη σκέψη σου, τη γνώμη σου, τις απόψεις σου, τις επιδιώξεις σου, τις πίκρες σου, τους θυμούς σου, τους φόβους σου, τις ελπίδες σου, τις φιλοδοξίες σου. Να παρνηθείς τον εαυτό σου. Να πάρεις το σταυρό που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για σένα. Και τότε μπορείς και πρέπει να ακολουθείς τον Χριστό. Και μπορείς και τότε μόνο πρέπει και τότε μόνο μπορείς να ακολουθείς τον Χριστό και να νικήσεις. Μην αποκάμεις. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Γιατί ο νικών δεν θα λάβει μέρος στο θάνατο το δεύτερο. Γιατί ο νικών θα λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Και επειδή, αδερφοί αγαπητοί, είναι καλό να ευχόμεθα, σας εύχομαι και να ευχηθούμε καλή αντάμωση στην Ανάσταση την πρώτη. Αμήν.